centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο μας, τον κύριο Χρήστο Κουστούρη, που είναι μαζί μας και θέλω να είμαι μαζί μας μόνο για καλά πράγματα το 2021. Κύριε Κουστούρη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Στους ακροατές σας, καλή χρονιά με υγεία και γρήγορα να βγούμε από την υγειονομική κρίση που μας δένει τόσο καιρό. Να σας παίρνω μόνο για καλά πράγματα. Να βγάλουμε και τη μάσκα που φοράμε, να αγκαλιαστούμε, να φιληθούμε. Να μπορέσουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι φυσιολογικά. Άντε να δούμε. Λοιπόν, ο λόγος που παίρνουμε σήμερα τηλέφωνο είναι γιατί πλησιάζουν οι μέρες, πλησιάζουν οι ώρες ουσιαστικά για να έχουμε τους πρώτους εμβολιασμούς και στο νομό Καστοριάς, στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Και μαθαίνουμε ότι ξεκινάνε στις 8 του μήνα την Παρασκευή, αλλά κάποιοι εμβολιασμοί θα γίνουν και την Πέμπτη. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι το σχέδιο, κύριε Κουστούρη. Ο προγραμματισμός είναι να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Αχα. Δηλαδή, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Από ό,τι γνωρίζω, τα εμβόλια είναι να έρθουν την Πέμπτη για να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Α, μήπως γι' αυτό μου είπαν ότι θα γίνουν. Μήπως γίνουν και κάποια την Πέμπτη όμως, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, γιατί σας λέω, τελευταία ενημέρωση είναι ότι ξεκινάμε την Παρασκευή. Μάλιστα. Οπότε, με ποια σειρά θα πάμε εκεί, δηλαδή τι θα γίνει ακριβώς? Μέσα σε 4 μέρες πιστεύω θα έχουν γίνει εμβολιασμοί. Σε όλο το νοσοκομείο, σε όλους τους γονιμοϊκούς. Σε όσους έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να κάνουν. Εδώ είναι μια ωραία ερώτηση λοιπόν τώρα, κύριε Κουστούρη. Πόσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να κάνουν το εμβόλιο στο σύνολο των εργαζομένων εκεί και των γιατρών? Στο νοσοκομείο Καστοριάς, από ό,τι γνωρίζω, είναι πάνω από 55% θετικοί για να κάνουν το εμβόλιο. Δεν είναι κάποιο τρομακτικό ποσοστό, 55%, ε? Ναι. Αυτό μπορεί να ανέβει τις επόμενες μέρες, δηλαδή. Ναι. Κάποιοι να δηλώσουν τώρα ότι θα το κάνουν, ας πούμε. Ναι, ήδη υπήρχαν άνθρωποι, συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούσαν και μετά ότι επιθυμούν ώστε να κάνουν χρήση του εμβολίου. Mm-hmm. Θα δούμε λοιπόν όταν θα έρθει αυτή η μέρα. Πάντως πώς... εγώ και να Νατσούλη θα το κάνω. Ναι, να δώσετε σαν πρόεδρος το καλό παράδειγμα. Όχι για αυτό το λόγο. Α, όχι. Είναι για αυτά που συζητούσαμε πριν. Όσο πιο γρήγορα γίνει ο εμβολιασμός, τόσο καλύτερα θα είναι, ώστε να ξεμπερδεύουμε λίγο σιγά σιγά από αυτό που ζούμε. Οι συνάδελφοί σας που δηλώνουν ότι δεν θα το κάνουν, έχετε μιλήσει ποτέ μαζί τους έτσι για τον λόγο που ακόμη είναι διστακτική σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, εγώ έχω μιλήσει με κάποιους συναδέλφους, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκυμονούσες, ας πούμε, συνάδελφοι. Α, μάλιστα, υπάρχουν και περιπτώσεις που ναι. Ναι, υπάρχουν νεαρά παιδιά και κοπέλες οι οποίοι θέλουν να μείνουν έγκυοι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η μερίδα. Ναι, κατάλαβα. Υπάρχει και η μερίδα των ανθρώπων οι οποίοι είναι λίγο αλλεργικοί σε κάποιους εμβολιασμούς τους οποίους έχουν κάνει παλαιότερα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Γι' αυτό είναι το νούμερο. Όχι δηλαδή από συνείδηση, από απόφαση ότι δεν το κάνω, δεν θέλω να το κάνω. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Δεν υπάρχει μεγάλη μερίδα συναδέλφων πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Αυτά... Πάντα υπάρχουν αυτοί, έτσι. Να ξέρετε, όχι ότι δεν υπάρχουν, είναι παντού. Τώρα, ο προγραμματισμός είναι να εμβολιαστούν πρώτα οι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και μετά εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ή πώς θα έχετε κανονίσει εκεί? Αυτό θα το καθορίσει η επιτροπή η οποία ασχολείται με τον εμβολιασμό. Ναι. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα είτε το κάνεις την Παρασκευή, είτε το κάνεις Δευτέρα, το ίδιο είναι. Μέσα σε 4 μέρες. Μέσα σε 4 μέρες θα γίνουν όλα αυτά. Εντάξει, η λογική λέει πάντοτε, το κάνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ιδίως αυτοί που είναι μέσα στα τμήματα COVID και στην παθολογική, ναι. Και στη συνέχεια το λοιπό προσωπικό. Ποιος θα το κάνει πρώτος από πλευράς εκεί? Ακόμα δεν ξέρουμε. Αυτό θα γίνει μάχη εκεί, ποιος θα το κάνει πρώτος? Υπάρχει κάτι... όχι, δεν έχουμε. Σίγουρα πάντως κάποιος θα είναι πρώτος ή πρώτη, θα δούμε ποιος θα είναι. Μα το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή είτε το κάνει κάποιος πρώτος, είτε το κάνει την Δευτέρα μετά,
ναι. Τελευταίος, είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Ναι. Εντάξει, αλλά το πρώτος είναι, να, ορίστε, θα λέμε, ο πρώτος που το έκανε στην Καστοριά, θα τον θυμόμαστε, θα τον γράψει ιστορία. Κάπως έτσι. Από εκεί και μετά, κύριε Κουστοδί, ήθελα να σας ρωτήσω τι θα γίνει και με τα κέντρα υγείας, δηλαδή ταυτόχρονα. Από ό,τι γνωρίζω, ακολουθούν. Ή το χρόνιο παθήσεων επίσης. Ναι. Το χρόνιο παθήσεων θα ανοίξει στο νοσοκομείο, κύριε Νατσούλη. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Ναι, ναι, είναι στο προσωπικό του νοσοκομείου. Τα κέντρα υγείας τώρα, Άργους, Καστοριά, τα ΙΚΑ, το ΙΚΑ εδώ, ας πούμε. ΕΚΑΡ, ναι. Ναι, τα κέντρα υγείας και το ΙΚΑΡ. Ναι. Θα είναι οι επόμενοι που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Α, θα τελειώσετε εσείς πρώτα. Μια τέτοια ροή θα υπάρχει. Ναι, ναι, θα υπάρχει μια τέτοια ροή. Και μετά. Λοιπόν, άρα και τα εμβολιστικά κέντρα που θα είναι μετά τα κέντρα υγείας σε Καστοριά, Άργος και Μεσοποταμία θα είναι αυτά που θα κάνουν τους μαζικούς εμβολιασμούς μετά στον κόσμο, σίγουρα μετά τις 20 Ιανουαρίου, όπως μας είχε πει από το κέντρο υγείας στο Άργος ο κ. Μαγαλιός. Μέχρι το 20 του μηνός πρέπει να τελειώσετε εσείς, υγειονομικοί και οι γιατροί, έτσι. Αυτό σίγουρα θα έχει τελειώσει. Ωραία, ωραία. Σε εμάς, ναι. Ωραία. Για να μπορούμε λίγο να ξαναγυρίσουμε στην πραγματικότητα. Για να δούμε, για να δούμε. Οπότε. Ναι, εντάξει, βλέπετε, περάσαμε δύσκολες μέρες, ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε καναβάλια, κύριε Νατσούλη. Αυτό που το πας. Λοιπόν. Και δεν ξέρω, πάντως λένε εδώ, ακούω παιδιά που εκείνες τις μέρες θα αντιθούν ρακουτσάρια και θα βγουν λίγο έξω. Έστω και με αυτόν τον τρόπο να τιμήσουμε φέτος την τοπική μας έτσι παράδοση. Τι να κάνουμε, μας κακοφαίνεται. Έστω και για βόλτα δηλαδή. Έστω και για βόλτα, ναι, να αντιθούμε, ναι, κάπως. Ναι, ναι, ναι. Να αντιθούμε κάπως. Θα το δούμε. Λοιπόν. Πάντως είναι καλό να ξεκινήσει το εμβόλιο, να δημιουργηθεί το μεγάλο ποσοστό του εμβολιασμού στον πληθυσμό της Ελλάδος, για να μπούμε λίγο πάλι στην καθημερινότητά μας όπως είμαστε. Σωστά. Να διευκρινίσουμε ότι γιατί σε τέσσερις μέρες αντέχει το εμβόλιο. Εδώ δεν θα έρθουν ψυγεία στο δικό μας νοσοκομείο. Θα έρθουν τα εμβόλια κατευθείαν, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέσα σε τέσσερις μέρες, αλλιώς χαλάνε. Ναι. Θα πηγαίνουν βάσει των ατόμων που έχουν δηλώσει με το ΆΜΚΑ του. Άρα λοιπόν, πόσα εμβόλια θα έρθουν, να το πούμε και αυτό, στο νοσοκομείο μέχρι στιγμής, τι πληροφόρηση έχουμε, κύριε Κουσουρή? 200 νομίζω έρχονται την Πέμπτη. 200 την Πέμπτη, μάλιστα. Αυτά είναι και βλέπουμε για αρχή. Αυτά και βλέπουμε, ναι. Δηλαδή είναι η πρώτη πληροφόρηση που 200 έχουμε. 200 εμβόλια έρχονται. Αυτή είναι η πρώτη πληροφόρηση που έχετε. Και συνεχίζουμε. Και επαναλαμβάνω, δεν έρχονται σε ψυγεία με μείον 70, έρχονται κατευθείαν έτοιμα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οπότε η ζωή τους είναι διάρκειας 5 ημερών είναι, αλλά η μία μέρα πάει στην μεταφορά, χάθηκε αυτή η μέρα. Οπότε μέσα σε τέσσερις μέρες πρέπει να γίνουν και τα 200 αυτά εμβόλια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η ιατρική υπηρεσία και η νοσηλευτική υπηρεσία είναι υποδός για να καλύψουν όλη αυτή την κατάσταση. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη και να τους δώσουμε και συγχαρητήρια για αυτό που θα ξεκινήσουν να κάνουν, το πρωτόγνωρο βέβαια. Εντάξει. Πέμπτη Παρασκευή θα τα ξαναπούμε, κύριε Κουστουρή, για να μας πείτε και πώς πάει όλη η διαδικασία, αν κυλάει καλά, αν έχουμε κάποιο θέμα, αν θα έχουμε τίποτα. Ευχόμαστε να μην έχουμε τίποτα. Θα τα ξαναπούμε Πέμπτη με Παρασκευή. Να πάνε όλα καλά, κατευχήν να πάνε όλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Και πάλι καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.